Γιατί ήταν ένας πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυναμικός άνθρωπος, ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν εγκατέλειψε ποτέ την πατρίδα, τη Θεσσαλονίκη, έμεινε εκεί. Ήταν ο χειρουργός που έριχναν στα πόδια του χρυσάφι όλες οι μεγάλες ιδιωτικές κλινικές της Αθήνας για να έρθει στην Αθήνα να εργαστεί εδώ και να χειρουργήσει εδώ. Χρυσάφι στα πόδια του. Γι' αυτό τον ακούσατε που λέει τα πλούτη δεν έχουν καμία αξία. Αυτός έμεινε εκεί, δεν έφυγε ποτέ από τη Θεσσαλονίκη. Έμεινε εκεί στο δημόσιο, βοηθούσε τον καθένα που είχε ανάγκη. Από το πρωί το βράδυ ήταν μέσα σε ένα χειρουργείο. Δεν είχε καθόλου προσωπική ζωή, γι' αυτό λέει ότι είχε εγκαταλείψει τη... Είχε αφήσει λίγο παραμελήσει, όχι εγκαταλείψει. Είχε λίγο παραμελήσει την κορούλα του και αισθανόταν τύψεις γι' αυτό. Και πήγε να συναντήσει τον κολλητό του φίλο, τον Ανέση τον Πεταλίδη, ο οποίος έφυγε πριν από λίγο καιρό από τη ζωή. Αυτός. Λοιπόν, δεν μπορώ άλλο να μιλήσω γι' αυτό, γιατί έχω και προσωπική μπλοκή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.